είναι η άψη και μάλιστα στην Ιεράπετρα καλύτερη ζώνη του νομού που ακριβώς θέλαμε να τη θυμίσουμε, να την προβάλλουμε και έξω από τα όρια της νομού αλλά και της κλίμακας και ιδιαίτερα τους τίμιους αγρότες που ίσως είναι ο μόνος τομέας με πολύ κόπο, με πολλή αγωνία, τόσα χρόνια αγωνίζονται και προσπαθούν και που προσφέρουν στο ακατάριστο προϊόν πολύ περισσότερο από ό,τι νομίζουν, αλλά προφανώς δεν απολαμβάνουν εξίσου τα ανταποδοτικά ωφέλη που τους αξίζουν. Εφόσον η Ιεράπετρα από τις πρώτες πόλεις στην Κρήτη προβάλλουν το αγροτικό προϊόν και ξέρουμε πολύ καλά πόσο ταλαιπωρούνται, πόσο αδικούνται και πώς τους χρειάζεται ένα τέτοιο κέντρο να έχουν μια ευρύτερη ενημέρωση. Το αγροτικό κέντρο επίτηδες το ονομάσαμε αγροτικό, πρωτίστως ή κυρίως μας ενδιαφέρουν οι αγρότες και μετά και άλλες δράσεις καινοτομίας και επιχειρηματικότητας. Το καταστατικό μας το λέει καθαρά ότι είναι πλήρες μέλος του δικτύου των Ευρωπαϊκών Κέντρων, 11 νομίζω είναι σε όλη την Ευρώπη, και εμείς είμαστε το τρίτο πικ Κρήτης, που για να πάρουμε και την ονομασία Κρήτης και να μας σε κάρουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οπωσδήποτε χρειάστηκε πολύ κόπος. Όλο το καλοκαίρι δουλεύουμε και η συνεργασία έφερε αυτά τα ωραία αποτελέσματα. Δεν είναι λίγο να συνεργαστούν όλοι οι φορείς και ιδιαίτερα η αναπτυξιακή της περιφέρειας. Ο κύριος Αρνωτάης από την πρώτη στιγμή ήταν ένθερμος υποστηρικτής και μας έδωσε την όθηση και τον ευχαριστούμε. Επίσης το ΙΤΕ, το ΤΕΙ με τον κύριο Κοπανάκη αλλά και τον πρόεδρο των ΤΕΙ που και αυτοί έχουν ένα εργαλείο στα χέρια τους, αλλά μας ενδιαφέρει πρωτίστως ή κυρίως να έχουμε αυτή την καλή συνεργασία, να συνδυάσουμε δηλαδή τη γνώση των πανεπιστημιακών δασκάλων μας του Επιμελητηρίου Λασιτίου. Ευχαριστούμε τον κύριο Χαριτάρη Παναθετικό και να έχουμε τη γνώση, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα στον τόπο μας. Για πλήρη ενημέρωση το τι συμβαίνει δηλαδή στην Ευρώπη, τι συμβαίνει στα άλλα πι και πώς μπορούμε και εμείς να συμμετέχουμε πανευρωπαϊκά. Εύχομαι καλή επιτυχία και είμαστε πάντα πρόθυμοι, ιδιαίτερα η Μητρόπολη μας, ακούμε και αποκαζόμαστε και ζούμε κοντά στα κοινωνικά προβλήματα, στις ευαίσθητες ομάδες και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ευχαριστώ. Πριν δώσω τον λόγο στον πρώτο αντιπρόεδρο και εκπρόσωπο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης, τον κύριο Βουλιδάκη Γιάννη, κύριε Δήμαρχε, για ένα σύντομο χαιρετισμό στα πλαίσια της προσπάθειας που σήμερα γίνεται εδώ στην Ιεράπετρα. Μέσα στην περιοχή που είπαμε ένα λεπτό και μετά να σταθμιότατε, κυρίες και κύριοι, με ιδιαίτερη χαρά βρισκόμαστε σήμερα στην επίσημη παρουσίαση της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Αγροτικό Κέντρο Κοινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Κρήτης. Πρόκειται για ένα σημαντικό κέντρο που εδρεύει στην Ιεράπετρα και δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία σημαντικών φορέων, μεταξύ των οποίων και της Ιεράς Μητρόπολης Ιεραπίτης Εσιτίας. Ένα κέντρο που αναπτύσσει τη δράση του στον χώρο της προώθησης και εκτέλεσης αναπτυξιακών και ερευνητικών προγραμμάτων και σχετίζονται με τον πρωτογενή, τον δευτερογενή αλλά και τον τριτογενή τομέα της οικονομίας.
στο ευρύ φάσμα συμβουλευτικών υπηρεσιών που το ελόγω κέντρο καλύπτει, καθώς και η σημαντική αποστολή του για παροχή επιστημονικής τεχνικής υποστήριξης και υποβοήθησης δραστηριοτήτων αναπτυξιακού σχεδιασμού, παροχή υπηρεσιών θερμοκοιτίδας σε αγροτικές επιχειρηματικές μονάδες, καθώς και παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθιστούν ιδιαίτερα σημαντικό για την Ιεράπετρα και ολόκληρη την Κρήτη. Σε μια παραγωγική πόλη, όπως την πόλη μας, το Αγροτικό Κέντρο Κοινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Κρήτης μπορεί πραγματικά να λειτουργήσει υποστηρικτικά προς τον αγροτικό τομέα, παρέχοντας χρήσιμες συμβουλευτικές υπηρεσίες και δημιουργώντας τις βάσεις για πολλές επιχειρηματικές καινοτομίες. Εύχομαι εκ μέρους του Δήμου, όλου του Δημοτικού Συμβουλίου, πολλές επιτυχίες στις εργασίες τους. Είμαι βέβαιος ότι η σημαντική αυτή δομή που έχουμε τη χαρά να λειτουργεί στο Δήμο μας θα συμβάλλει θετικά και αποτελεσματικά στην υποστήριξη και ενδυνάμωση του αγροτικού κλάδου και σε όλες τις πτυχές τους, όπως παραγωγή μέχρι και προώθηση και το μάρκετινγκ. Καλή πτυχία. Κύριε Δήμαρχε, γνωρίζουμε την αγωνία σας, αλλά και την προσπάθεια που καταβάλλετε για να καλυφθεί το αναπτυξιακό έλλειμμα που καλύπτει όχι μόνο το νομοθετήριο, αλλά και την Ιεράπετρα. Εμείς ως εργαζόμενοι, ως συνεργάτες στο Business Innovation Center, αλλά πιστεύω και βούληση του σεβαστού Διοικητικού Συμβουλίου, είναι να εργαστούμε και να συνεργαστούμε προς αυτή την κατεύθυνση, όχι μόνο για το καλό της Ιεράπετρας του Δασιτήριου, αλλά και σαν πικρίτης για ολόκληρη την Κρήτη. Σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Κύριε Γουλιδάκη, έχετε το λόγο. Το όλο εγχείρημα ότι είναι ιδιαίτερα καινοτόμο και ότι μπορεί να δώσει όλες εκείνες τις απαντήσεις που για πολλά χρόνια η ίδια η πολιτεία δεν μπορούσε να δώσει. Όχι μόνο στον αγροτικό χώρο και στον πρωτογενή τομέα, έχουμε εστιάσει ιδιαίτερα στο κομμάτι του αγροτικού προϊόντος του πρωτογενής τομέα στα πρώτα στάδια, όμως είμαι σίγουρος ότι με την εξέλιξη του αγροτικού αυτού κέντρου θα περιλάβει μέσα και υπόλοιπες επιχειρηματικές δραστηριότητες. Γνωρίζοντας και πριν τα κοινά, αλλά και το 2011, τις πρωτοβουλίες του Μητροπολίτη μας, πέρα από τα σχετικά καθήκοντα και σε άλλους κοινωνικούς και οικονομικούς τομείς, αλλά βέβαια και την στάση του, την ιδιαίτερα υποστηρικτική στα φαινόμενα της αποψήλωσης υπηρεσιών στην πόλη της Ιεράπετρας και φυσικά του νοσοκομείου μας, δεν είχα κανένα λόγο και όπως είχα πει σε προηγούμενη συνάντηση, αν δεν είχα το ρόλο του Περιφερειακού Συμβούλου και του μέλους του Περιφερειακού Ταμείου, θα επιζητούσα με κάθε τρόπο, θα επιζητούσα να συμμετάσχω σε αυτή την προσπάθεια. Όπως νομίζω ότι καθένας από τους φορείς που θα αντιληφθεί ότι μπορεί να δώσει χέρι από ίδια σχέδια να συνεργαστεί, κάτι που είναι απολύτω αναγκαίο, θα το κάνει στο άμεσο μέλλον. Το Περιφερειακό Ταμείο Κρήτης συμμετάσχει στην προσπάθεια. Οι εταίροι, οι οποίοι συνολικά στο πρώτο στάδιο έχουν βοηθήσει για την υλοποίηση μέχρι στιγμής του όλου αυτού οράματος, είναι ιδιαίτερα υπεύθυνοι και σοβαροί, και αυτό τουλάχιστον μου δίνει εμένα τις εγγυήσεις που χρειάζεται για να ξέρω ότι υπάρχει ένα δυναμικό ξεκίνημα, το οποίο είναι απαραίτητο και θα προβλεφτεί ίσως μέσα από τους επόμενους μήνες και η μετεξέλιξή του. Στο στάδιο που βρισκόμαστε, θα έλεγα ότι η συνεργασία με τους υπόλοιπους φορείς που θα είναι και αποδέχτες όλων των αποτελεσμάτων αυτής της προσπάθειας είναι απολύτως απαραίτητη και προς αυτή την κατεύθυνση φυσικά και με τον ρόλο του Περιφερειακού Συμβούλου και με τις όποιες γνώσεις έχω κατακτήσει και την εμπειρία στον χώρο του πρωτογενή τομέα, είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα. Να ευχηθώ καλή συνέχεια στις εργασίες όλων σας και βεβαίως να ζητήσω ιδιαίτερα στους εκπροσώπους που βρίσκονται εδώ, από τους φορείς που εκπροσωπούνται εδώ, να μεταδώσουν το μήνυμα. Θα υπάρχουν προφανώς στην πορεία μέσα από τις ιστοσελίδες όλες οι απαραίτητες πληροφορίες εκείνες που θα φέρουν πιο κοντά όλους εμάς που σε πρώτα βήματα πρέπει και είναι απολύτως απαραίτητο να συνεργαστούμε. Ερχόμαστε να καλύψουμε κενά και της πολιτείας. Να υπενθυμίσω εδώ ότι είναι δεκαετιών αιτήματα η δημιουργία ακόμα και ενός γεωπονικού, θα έλεγα, πανεπιστημίου. Προφανώς δεν υποκαθιστούμε το ελληνικό δημόσιο που όφιλε να έχει δημιουργήσει και στον χώρο της ευρύτερης περιοχής της Ιεράπετρας, που είναι πρωτοποριακή όσον αφορά τις καλλιέργειες, θα έπρεπε να έχει δημιουργήσει όλους εκείνους τους θεσμούς ή φορείς που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν όλη την προσπάθεια που οι πολιτείες καταβάλουν οι αγρότες της περιοχής, στην ουσία αφημένη στην τύχη τους.
έχουμε τα εργαλεία, υπάρχουν οι δυνατότητες, υπάρχει πάρα πολύ δυνατό έμψυχο ανθρώπινο υλικό, άριστες συνεργασίες, τις οποίες και με την ιδιότητα του κορμολόγου από την αρχή έκρινα ως τις καταλληλότερες και για αυτούς τους λόγους βρίσκομαι εδώ και για αυτούς τους λόγους θα δώσω κάθε δυνατή προσπάθεια, από όποιο μετερέζει και να βρίσκομαι, για να υλοποιηθεί γρήγορα και να έχει άμεσα αποτελέσματα, ακόμα και στη Μοριακή Γεωργία, αυτή η προσπάθεια που ξεκινούμε σήμερα από εδώ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον Γιάννη Λογουλιδάκη, Περιφερειακό Σύμβουλο του Νομού Μεσητήρου και της Κρήτης. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι πρέπει να κάνουμε ο συμπληκτισμός να μπει στο Business Innovation Center αυτό που πραγματικά σημαίνει η έννοια. Προβλέπουμε στη συνεργασία με το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης. Ζητούμε να μεταφέρετε για τις ευχαριστίες μας στον πρόεδρο του Περιφερειακού Ταμείου, τον κύριο Αρναουτάκη. Προσβλέπουμε όχι μόνο στην παρουσία ως εταίρους αυτή την προσπάθεια, αλλά και στην πραγματική συμβολή μέσω συνεργασιών και προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλωσορίζουμε τον κύριο Καπετανάκη, πρόεδρο του ΤΕΙΚΡΙΤ, και τον παρακαλούμε να έρθει στο βήμα. Κύριε Καπετανάκη, θα την κατάλληλη στιγμή που πρέπει να μιλήσει ο ΒΙΤΑ αντιπρόεδρος. Οπότε παρακαλώ, η θέση σας περιμένει. Και εδώ θα ήθελα στο διάστημα αυτό να ευχαριστήσουμε τον κύριο Γιάννη Κοπανάκη, καθίστε κύριε Καπετανάκη, να ευχαριστήσουμε τον Γιάννη τον Κοπανάκη, ο οποίος είναι γνωστός σε όλους. Είναι ο εκπρόσωπος του ΤΕΙ Κρήτης στην προσπάθειά μας αυτή ως ιδιοκτήτης και πραγματικά έχει προσφέρει τα μάτια σε αυτή την προσπάθεια. Ταυτόχρονα, επειδή βλέπω και πολλούς εκπροσώπους αγροτικών φορέων και συλλόγων που βρίσκονται εδώ, και αυτό είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό στην προσπάθεια που κάνουμε, θα ήθελα να επαναλάβω ότι την επόμενη εβδομάδα θα γίνει αυτή η επικοινωνία του θεσμού με τους εκπροσώπους των αγροτικών συλλόγων, συνεταιρισμών κλπ. Ούτως ώστε πραγματικά να θέσουμε τις βάσεις για να δούμε μέσω από τις ανησυχίες, μέσω από την υφιστάμενη κατάσταση, τι είναι αυτό που πρέπει να ιεραρχήσουμε και να προχωρήσουμε σαν Business Innovation Center πιο γρήγορα και με πιο γοργούς ρυθμούς. Κύριε Καπετανάκη, έχετε τον λόγο. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα σε όλους. Να ζητήσω πάλι συγγνώμη για την καθυστερημένη άνοιξη. Εμείς αισθανόμαστε πολύ καλά που είμαστε εδώ και εγώ προσωπικά. Οι προσλαμβάνουσες παραστάσεις που έχουμε για τη δημιουργία αυτού του φορέα είναι πραγματικά πάρα πολύ ενθαρρυντικές. Και καλά το ίδρυμά μας συλλογικά, επειδή το τμήμα μας πιθανόν, αλλά και συγκεκριμένοι άνθρωποι από το τμήμα του ΤΕΙ Κρήτης έχουν συντελέσει στο να συγκροτηθεί το αρχικό σκεπτικό για τη δημιουργία του φορέα και βεβαίως με πολύ όρεξη έχουν πάρει μέρος. Ιδιαίτερα θα πρέπει να αναφέρω το όνομα του Γιάννη Κοπανάκη, ο οποίος συνεχίζει να θέλει να υπηρετήσει το σκοπό και βεβαίως έχει όλη την εμπιστοσύνη του Ιδρύματος για να εκπροσωπεί το Ίδρυμα εδώ και να συμβάλλει και ακόμα και κεντρικά στο συντονισμό των εργασιών σε αυτή τη φάση τουλάχιστον. Να σας πω μερικές δικές μου σκέψεις. Καινοτομία είναι μπροστά στο τίτλο αυτού του φορέα που βρίσκεται υπό δημιουργία. Την καινοτομία την ευαγγελίζονται πολιτικοί μας, ελπίζω να μην παρεξηγήσει κανένας, μερικοί την εννοούν πραγματικά. Και είμαι σίγουρος ότι στην Κρήτη αυτή την περίοδο υπάρχει πολύ μεγάλη υπογράμμιση νέας καινοτομίας. Πρόσφατα ήταν ο Περιφερειάρχης πριν από 2 μέρες στα Χανιά και εκεί μπήκαν οι τελικές πινελιές για τη δημιουργία ενός πολύ σοβαρού φορέα που θα οδηγήσει ερευνητικά αποτελέσματα από όλα τα μεγάλα ιδρύματα της Κρήτης προς την πραγματική καινοτομία, όχι και πάλι για να την βάλουμε κάτω από μια δημοσίευση ή σε μια επίδειξη, αλλά για να πάει στους πραγματικούς παραγωγικούς φορείς και να έχουμε πραγματική οικονομική δημιουργία και κοινωνική δημιουργία μέσα από αυτή την καινοτομία. Νομίζω ότι μπροστά σε αυτό βρισκόμαστε και εδώ και το γεγονός ότι ξεκινά αυτή η προσπάθεια από την Ιερά Πέτρα και με την υποστήριξη της Ιεράς Μητρόπολης δείχνει ότι υπάρχει και μια βάση σε όλους εμάς, επιτρέψτε μου, στους απλούς ανθρώπους και σε εκείνους που βλέπουν την ανάγκη τα πράγματα να ανανεωθούν. Να σταματήσουμε να περιμένουμε παθητικά το πώς θα προέλθει εισόδημα και πώς θα βελτιωθεί το ελληνικό επίπεδο μας, να αρχίσουμε να τα βλέπουμε δημιουργικά για να προχωρήσουμε πράγματα με ό,τι απαιτούν οι καιροί.
Θεωρούμε λοιπόν και θεωρώ προσωπικά ότι αυτή η προσπάθεια θα δώσει όθηση στην καινοτομία εκεί που τη θέλουμε. Καινοτόμες διαδικασίες παραγωγής, καινοτόμες διαδικασίες προώθησης των προϊόντων μας, διάθεσής τους, πιθανόν μεταποίησης τους για να βάλουμε προτιθέμενη αξία. Αν θέλετε, καινοτομία ακόμα και στην αντίληψη του κόσμου γύρω από το πώς βλέπουμε την τοπική, τις ευρύτερες κοινωνίες μας, για το πώς βλέπουμε την τοπική παραγωγή και πώς αντιλαμβανόμαστε ακόμα και την τοπική κατανάλωση, που κατ' εμέ είναι και αυτή η μεγάλη πλουτοπαραγωγική πηγή, η τοπική κατανάλωση και όχι μόνο η τοπική παραγωγή. Ξέρετε ήδη όλοι που είστε εδώ, πιθανόν, ότι εδώ δεν κάνουμε κάτι πρωτάκουστο. Βλέπουμε τις καλές πρακτικές και το PIC που ξεκινάει από την Ιεράπετρα ακολουθεί σε πολλά σημεία και βεβαίως έχει τα δικά του ισχυρά σημεία, τα ιδιαίτερα ισχυρά σημεία, αλλά ακολουθεί τις καλές πρακτικές των Business Innovation Centers που έχουν ιδρυθεί και αλλού στην Ελλάδα, αλλά είναι βέβαια μια μεγάλη πρακτική στην Ευρώπη, η οποία ξεπερνά και τα όρια της Ευρώπης, περνάει και τον Ατλαντικό. Θεωρούμε ότι και ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα, αλλά και προπάντων το κεντρικό συντονιστικό σημείο στην Ευρώπη, θα υποστηρίξει τη δική μας δραστηριότητα και βεβαίως αντίστροφα. Και έχουμε ήδη ενδείξεις για το ότι έχει αυτός ο φορέας προσελκύσει την προσοχή ευρωπαϊκών φορέων. Έχουμε ήδη ένα πολύ σοβαρό παράδειγμα και ελπίζουμε αυτοί που θα είναι πρωταγωνιστές σε αυτό το φορέα να συντελέσουν καθοριστικά ώστε να προσελκυστεί ενδιαφέρον και εκείνων που θα κάνουν πραγματικότητα τις προσδοκίες αυτών που εμπλέκονται εδώ. Εγώ από τη μεριά του ΤΕΗ θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Μητρόπολη που έχει τη μεγάλη πρωτοβουλία και τη μεγάλη υποστήριξη. Ελπίζουμε να μην προδώσουμε την εμπιστοσύνη σας. Να ξέρετε ότι δεν θα σταματήσουμε να προσπαθούμε και ελπίζουμε όλοι μαζί να τα καταφέρουμε. Δεν έχω να πω περισσότερα και δεν ανήκει να μιλήσει κανείς από αυτή τη θέση, γιατί τεχνική συμβολή εγώ προσωπικά στη συγκρότηση του φορέα ή στη λειτουργία του θα είχα μονάχα με τη στενή επαγγελματική μου ιδιότητα και όχι αυτή τη διοικητική ιδιότητα που έχω τώρα. Ευχές σε όλους λοιπόν, ευχαριστούμε εσάς όλους που προσπαθείτε και θα είμαστε μαζί και το ξέρετε. Εμείς ευχαριστούμε. Από την πρώτη στιγμή μας εντάλλευε και το μεταλλάγει στην πρώτη συνάντηση στην περιφέρεια. Ευχαριστούμε και καλή επιτυχία και στο έργο του ΤΕΙ που είναι τόσο σπουδαίο και που έχουμε ανάγκη από την προστασία. Εμείς θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον κύριο Καπετανάκη, το ΤΕΙ ως το μοναδικό τμήμα που έχει τη γεωφωνία επάνω στην Κρήτη σε ό,τι αφορά το αγροτικό κομμάτι, αλλά και τη σημαντική ερευνητική του αποτελεσματικότητα, θα έλεγα εγώ, σε όλα τα επίπεδα, θα είναι κάτι το οποίο αποτελεί ήδη συμπαραστάτη θέμα προς αυτή την προσπάθεια. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Δημήτρη Καθετσόπουλο. Ο κύριος Δημήτρης Καθετσόπουλος εκπροσωπεί τον πρόεδρο του ΙΤΕ Κρήτης, τον κύριο Ποτάκη, ο οποίος, καθώς είναι μέλος επιτροπής διδακτορικού, σήμερα δεν μπορεί να βρίσκεται εδώ. Ο κύριος Δημήτρης Καθετσόπουλος είναι ο διευθυντής ερευνών του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ Κρήτης και πραγματικά νομίζω ότι μέσα από τα συμπεράσματα, την πρακτική και τα αποτελέσματα που το ΙΤΕ διαθέτει θα είναι ένας βασικός συμπαραστάτης στην διαμόρφωση πολιτικής και μεγεθών της προσπάθειάς μας. Κύριε Καθετσόπουλε, έχετε τον λόγο. Σεβασμιότατε κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι, καταρχάς να μεταφέρω και εγώ τους θερμούς χαιρετισμούς του Κώστα Ποτάκη, ο οποίος παρακολουθεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτή την προσπάθεια από τα πρώτα της βήματα και εγγυάται την συνεχή υποστήριξη σε όλους τους σκοπούς που έχει θέσει το Κρήτης. Σχετικά με την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα θα ήθελα να πω κάποια στοιχεία. Πιθανότατα δεν θα είναι πρωτότυπα, αλλά θα είναι κάποια συνεράσματα που έχουν βγει αρκετά χρόνια τώρα από τη λειτουργία των διαφόρων φορέων του ΙΤΕ μέσα σε αυτούς. Καταρχάς, καταλαβαίνουμε μετά από 30 χρόνια λειτουργίας στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας ότι η καινοτομία και η επιχειρηματικότητα δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί κανένας εύκολα να το κατακτήσει. Είναι κάτι το οποίο είναι ένα διαρκές ζητούμενο, είναι μία πρόκληση και μάλιστα σε έναν χώρο και σε ένα πεδίο το οποίο συνεχώς αλλάζει.
Και αυτό είναι κάτι το οποίο μας δημιουργεί επιπλέον προβλήματα, γιατί απλούστατα τα συμπεράσματα του χτες δεν ισχύουν για το σήμερα. Αυτό είναι κάτι το οποίο θέλουμε συνεχώς να το δοκιμάζουμε και μία μεγάλη αλλαγή που έχει συμβεί στο Ίδρυμα και σε αρκετούς συναδέλφους είναι ότι έπαψε να υπάρχει αυτό το μονοπόλιο ότι η καινοτομία είναι απότοκο της επιστήμης. Εντάξει, η καινοτομία είναι μία υφή, είναι μία πλευρά της καθημερινότητας. Αυτό το καταλαβαίνουμε σήμερα. Δηλαδή, δεν είναι τα μεγάλα κέντρα, τα ερευνητικά, τα μποζόνια, τα σωματίδια κτλ. Αυτά τα οποία είναι οι φορείς της καινοτομίας. Η καινοτομία μπορεί να βρεθεί σε μία έξυπνη επιχειρηματική προσπάθεια, μπορεί να βρεθεί σε μία έξυπνη συσκευασία, που πιθανόν να μην έχει το επιστημονικό αποτέλεσμα ή την απήχηση που έχουν άλλες δουλειές. Αυτό, όσο και αν σας φαίνεται αυτονόητο, για το χώρο της επιστήμης και της τεχνολογίας ήταν κάτι που με μεγάλη δυσκολία κατόρθωσε να το κατανοήσει βαθιά και σήμερα είναι σε θέση να δουλέψει πάνω σε αυτές τις νέες προκλήσεις. Κάτι άλλο που θέλω να... Τρία σημεία θέλω να τονίσω. Το πρώτο το έχω καλύψει. Το δεύτερο που θα ήθελα να συζητήσω είναι το ζήτημα της ανταγωνιστικότητας και της αποτελεσματικότητας. Το ΙΤΕ κατατάχθηκε, είχε μια εξαιρετική επίδοση τα τελευταία χρόνια, κατατάχθηκε 12ο στη διεκδίκηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων σε όλη την Ευρώπη. Εντάξει, όπως καταλαβαίνετε, αυτό σημαίνει πολύ σημαντικά πράγματα στην προσέλκυση προγραμμάτων, στην προσέλκυση νέων ανθρώπων, στην ευμάρεια την καθημερινή της ζωής μας. Παρ' όλα αυτά, για να γίνουν αυτό το επίτευγμα, δεν αρκούν μόνο οι ιδέες. Χρειάζονται τα κατάλληλα εργαλεία, χρειάζεται η κατάλληλη μέθοδος, γιατί απλούστατα, ακόμα και αυτοί που δεν έχουν ιδέες ή που έχουν κάποιες δίθεν ιδέες, είναι ιδιαίτερα επιτίδη στο να χρησιμοποιούν τα εργαλεία τα οποία έχουμε για να μετράμε ή να παρουσιάζουμε την καινοτομία. Άρα, μία τέτοια προσπάθεια, έτσι όπως έχει περιγραφεί μέσα στο PIC Κρήτης, δηλαδή υποστηρικτική στον άνθρωπο που έχει κάποιες ιδέες, που έχει τη διάθεση να επιχειρήσει κτλ., να του δώσει τα εργαλεία αυτά ώστε να επιτύχει, είναι ιδιαίτερα σημαντική. Και τρίτο που θα ήθελα να τονίσω είναι κάποιες παρεξηγήσεις που έχουμε σχετικά με το τι ακριβώς είναι στη συνταγή της επιτυχίας. Στις βόρειες χώρες, ένα από τα κύρια στοιχεία που επικαλούνται είναι ο επαγγελματισμός, δηλαδή η συνέπεια στους κανόνες του χώρου κτλ. Στις μεσογειακές χώρες αυτό που διαπιστώνουμε και ίσως θα έπρεπε να επενδύουμε περισσότερο σε αυτά είναι στις σχέσεις, στις ανθρώπινες σχέσεις. Δείτε πώς η οικογένεια στηρίζει την οικονομία σήμερα. Κατά αντίστοιχο τρόπο πιστεύω ότι η επιχειρηματικότητα, όσο και να μας φαίνεται παράξενο, θα έπρεπε να στηρίζεται σε ένα καλό πνεύμα συνεργασίας, στις καλές σχέσεις μεταξύ των συστατικών της προσπάθειας. Αυτό που λέει το τραγούδι ότι στην Ελλάδα γράφουν ιστορία οι παρέες, είναι κάποιο σοφό απόφευγμα που θα έπρεπε ίσως να το αξιοποιούμε. Με αυτή την έννοια θέλω να κάνω μια αναφορά σε μια ιδιαίτερα μια παρόμοια προσπάθεια η οποία ξεκινάει, είναι στα πρώτα της βήματα και έχει να κάνει με τη συνεργασία όλων των ερευνητικών και ακαδημαϊκών φορέων του νησιού που κάτω από την αιγίδα της περιφέρειας ξεκινάνε σήμερα να συστήσουν έναν φορέα προώθησης καινοτομίας αντίστοιχα με τις βλέψεις και τους στόχους που έχετε βάλει. Και θεωρώ ότι όταν θα είμαστε κι εμείς έτοιμοι, θα πρέπει να βρούμε ακριβώς αυτές τις καλές σχέσεις και την επικοινωνία, έτσι ώστε να συνεργαστούμε σε αυτό το πρόγραμμα. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο, παρά μόνο να ευχαριστήσω για την πρόσκληση, να δώσω τις καλύτερες μου ευχές για το καινούριο ξεκίνημα του Big Κρήτης, και να σας συγχαρώ για αυτές τις προσπάθειες.
Σας ευχαριστούμε, κύριε Καφετζόπουλε, και θεωρώ ότι η συνεργασία σε όλα τα επίπεδα είναι υπαγορευμένη. Είναι υπαγορευμένη από την ανάγκη ότι ο τόπος, η Κρήτη, έχει και τους ανθρώπους, έχει και την όρεξη και μάλιστα στους καλύτερους καιρούς που σήμερα περνάμε, πέρα από την έννοια της συνεργασίας και της ενόησης, δεν υπάρχει καμιά άλλη που να αποτελεί τροχοπέδι στην προσπάθεια για επιτυχία. Ήδη παρότι είμαστε στα πρώτα βήματα της προσπάθειάς μας, έχουμε καταφέρει και έχουμε υποβάλει την πρώτη πρότασή μας σε ένα σημαντικό πρόγραμμα του Κοινωνικού Ταμείου. Είναι ένα πρόγραμμα 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι ίδια η περιφέρεια, πάρτνερ είναι η Ιερά Μητρόπολη του ΠΙΚ Αττικής και δύο σημαντικά ΠΙΚ σε επίπεδο Ευρώπης, αυτό της Ανταλουσίας και αυτό του Βένετο. Αυτό θα αποφέρει σημαντικά ωφέλη σε επίπεδο κοινωνικό σε όλη την Κρήτη. Είναι πρόγραμμα βέβαια ανταγωνιστικό, δεν είναι του ΕΣΠΑ και αναμένουμε στους επόμενους 4-5 μήνες να έχουμε τα θετικά αποτελέσματα. Οπότε, κύριε Καφετζόπουλε, όχι μόνο θέλουμε τη συνεργασία των δύο φορέων, άλλωστε και στους δύο φορείς είστε εταίρος και έχετε τις ίδιες υποχρεώσεις, αλλά προσβλέπουμε σε αυτό με πολύ μεγάλη αγωνία. Τελευταίος ομιλητής, αλλά έχει το προνόμιο ότι θα εκπροσωπήσει δύο, είναι ο κύριος Θωμάς Καριτάκης, πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λασιτή, ο οποίος θα απευθύνει και χαιρετισμό λόγω της απουσίας του κύριου Μητάκη ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Παγκρίτης Συνεταιριστικής Τράπεζας. Εδώ νομίζω ότι συνδυάζουμε όχι μόνο το αγροτικό κομμάτι, θα συνδυάζουμε το επιχειρήν, το εμπορικό κομμάτι, το βιοτεχνικό κομμάτι, συνδυάζουμε όλες εκείνες τις δραστηριότητες και σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια, κύριε Παπασίλειου. Σεβασμιότατε, κύριε Δήμαρχε, κύριε εκπρόσωποι φορέων και ιδρυμάτων, κυρίες και κύριοι, είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή να παραβρίσκομαι σήμερα στην επίσημη παρουσίαση του ΠΙΚ Κρήτης, ενός φορέα που αποτελεί μια από τις πλέον εξελιγμένες και σύγχρονες μορφές υποστηρικτικών μηχανισμών για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα. Η χαρά αυτή είναι διπλή, μια και κλήθηκα να εκπροσωπήσω σήμερα όχι μόνο το Επιμελητήριο Λασιτίου, του οποίου είμαι πρόεδρος, αλλά και την Παγκρίτια Συνεταιριστική Τράπεζα, στην οποία είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, μια και ο κύριος Μητάκης παρουσιάζει σήμερα εκτός Κρήτης. Ο κύριος Μητάκης είναι και ο εκπρόσωπος της τράπεζας στο ΠΙΚ Κρήτης. Τόσο λοιπόν το Επιμελητήριο Λασιθίου, όσο και η Παγκρίτια Συνεταιριστική Τράπεζα αγκάλιασαν και υποστήριξαν την πρώτη στιγμή την ίδρυση και δημιουργία του ΠΙΚ Κρήτης, αναγνωρίζοντας τη σημασία του πρωτογενούς τομέας για το νησί μας. Οι εδαφολογικές και κλιματικές συνθήκες που επικρατούν στην Κρήτη είναι ιδανικές για την παραγωγή ποιοτικών και ανταγωνιστικών προϊόντων. Όμως υπάρχουν αρκετές ελλείψεις και ενδεικτικά θα αναφέρω την εκπαίδευση των παραγωγών, την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων διασφάλισης ποιότητας και προτύπων διαχείρισης της παραγωγής, την ενιαία προβολή των ποιοτικών προϊόντων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων marketing. Αυτές και άλλες καλείται να καλύψει και να αντιμετωπίσει με επιστημονικό και επαγγελματικό τρόπο το κέντρο καινοτομίας και νομίζω ότι θα το πράξει με απόλυτη επιτυχία. Σε συνεργασία επομένως με τα υπόλοιπα ιδρυτικά μέλη του ΠΙΚ, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης, το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης, συνιστούμε και συγκροτούμε ένα σημαντικό κεφάλαιο γνώσης και εμπειρίας, το οποίο σκοπεύουν να αξιοποιήσουν προς όφελος της τοπικής επιχειρηματικότητας. Και για να γίνω πιο συγκεκριμένος, τόσο το Επιμελητήριο Λασιθίου όσο και η Παγκρίτια Συνεταιριστική Τράπεζα θα συνεισφέρουν στην προσπάθεια αυτή με τη σημαντική και πολύχρονη εμπειρία που διαθέτουν αναφορικά με την υποστήριξη και ενίσχυση της εκτοστρέφειας πρωτικών αγροτικών και μη επιχειρήσεων. Θα υποστηρίξουν ενέργειες προβολής και ενημέρωσης των δράσεων του κέντρου μέσω των καναλιών επικοινωνίας που διαθέτουν και θα αξιοποιήσουν τις ενέργειες κατάρτισης και εκπαίδευσης των επιχειρηματιών μας σε θέματα σύγχρονα που καλύπτουν τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της σημερινής παγκοσμιοποιημένης επιχειρηματικής κοινότητας. Επίθεσή μου είναι ότι το νεοσυσταθέν αγροτικό κέντρο καινοτομίας και επιχειρηματικότητας Κρήτης θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις ανάγκες της σύγχρονης επιχειρηματικής κοινότητας και να υποστηρίξει την εξωστρέφεια των τοπικών επιχειρήσεων πέραν των συνόρων του νομού Λασιθίου, στην υπόλοιπη Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, προωθώντας και γνωστοποιώντας παντού τα υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίας μας. Κλείνοντας, πρέπει πάλι για άλλη μια φορά να σας
συγχαρώ για την πρωτοβουλία σας και επίσης να συγχαρώ όλους όσους εργάστηκαν μέχρι σήμερα για το στήσιμο του Big Crete's και ιδιαίτερα το φίλο μου τον Νεκτάριο τον Βασιλείο. Σας ευχαριστώ. Πριν περάσουμε στις ερωτήσεις που σίγουρα θα έχετε αρκετές, θα καλέσω στο βήμα τον κύριο Καρακάλιο Δημήτριο, είναι δεταρμένος ο σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Business Innovation Center της Κρήτης. Ο κύριος Καρακάλιος έχει μια σημαντική εμπειρία, είναι αντιπρόεδρος του ΠΙ Κατοικής, τελέσε διοικητής του ΕΟΜΕΚ και αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ για τα BICS σε όλη την Ευρώπη. Κύριε Καρακάλιο, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Σεβασμιότατε, κύριε Δήμαρχε, αξιότιμο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πριν απ' όλα να σας ευχαριστήσω για τη τιμή που και στους άλλους εργαζόμενους κάνατε να είμαστε, να εμπιστευτείτε σε εμάς την τύχη αυτού του κέντρου. Εγώ θα αναφερθώ λίγο περισσότερο στο διεθνή χαρακτήρα του Big Crete's, μια και αυτός ο τομέας είναι που θα ασχοληθώ κιόλας μαζί του, δεδομένης και της προηγούμενης εμπειρίας μου. Ήταν πάρα πολύ καλή τοποθέτηση του κ. Καφετζόπουλου σχετικά με την καινοτομία και το πώς βλέπουμε εμείς τα BICS την καινοτομία. Πραγματικά πρέπει να μπορέσουμε να ξεδιαλύνουμε στο μυαλό μας τις δύο έννοιες της καινοτομίας και της υψηλής τεχνολογίας. Η υψηλή τεχνολογία πράγματι έχει να κάνει με την επιστήμη, τα νέα επιτεύγματα και ασφαλώς και νέα προϊόντα που προκύπτουν από αυτή την έρευνα. Όμως η καινοτομία, όπως είπε ο κύριος Καρατζόπουλος, είναι αυτό το όποιο χαρακτηριστικό μπορέσει να δώσει τη διαφοροποίηση στο προϊόν ώστε να γίνει αρεστό στους καταναλωτές. Αυτή η διαφοροποίηση μπορεί να είναι ποιότητα, μπορεί να είναι συσκευασία, μπορεί να είναι μέθοδος παραγωγής, μπορεί να είναι μέθοδος πωλήσεως. Μπορεί να είναι οτιδήποτε που έχει να κάνει με το κύκλωμα πρώτη ύλη, παραγωγή, έτοιμο προϊόν, διάθεση και ικανοποίηση του καταναλωτή που δεν πρέπει να τη ξεχνά ποτέ. Ασφαλώς η επιχειρηματικότητα είναι ένα ζητούμενο και όπως είπαν πιο πολλοί προλελίσσοντες, στο θέμα της καινοτομίας της ανταγωνιστικότητας στηρίζεται η σημερινή επιχειρηματικότητα. Δεν μπορούμε να μην είμαστε ανταγωνιστικοί και να περιμένουμε να καταλάβουμε τη θέση που μας ανήκει στο διεθνή χώρο. Ιδιαίτερα τα αγροτικά προϊόντα και εδώ είμαστε στην Ιερά Πέτρα και γι' αυτό το ονομάσαμε και Αγροτικό Κέντρο Καινοτομίας, που το μεγαλύτερο κομμάτι που αφορά το χώρο στον οποίο βρισκόμαστε είναι τα γεωργικά προϊόντα και οι θερμοκηπιακές καλλιέργειες, οι οποίες είναι πρωτοφανείς σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι πάρα πολύ σπουδαίες. Η 16η Γενική Διεύθυνση το 1984 μέσω της Digi Radio σήμερα, τότε ήταν η 16η Γενική Διεύθυνση, δημιούργησε αυτά τα εργαλεία που λέγονται Business Innovation Centers. Παράλληλα με αυτό δημιούργησε τον οργανισμό που επιβλέπει αυτό το δίκτυο. Αυτός ο οργανισμός λέγεται EBN ή European Business and Innovation Centers Network, που εδρεύει στις Βρυξέλλες. Έχοντας την τιμή να είμαι στο Διοικητικό Συμβούλιο του οργανισμού αυτού πάνω από 10 χρόνια, έχω την εμπειρία πώς σκέφτονται οι Γερμανοί, πώς σκέφτονται οι Ολλανδοί, πώς σκέφτονται οι Πορτογάλοι, πώς σκέφτονται οι Φιλανδοί.
πώς σκέφτονται οι Έλληνες, πώς σκέφτονται οι Ιταλοί και ούτω καθεξής. Αυτή η δυνατότητα που δίνει το EPN σήμερα είναι σε ευρωπαϊκά προγράμματα να μπορούμε να συμμετάσχουμε πάρα πολύ εύκολα, δημιουργώντας κονσόρτσια μέσα σε μια εβδομάδα το αργότερο. Γιατί μπορούμε να απευθυνθούμε στο συγκεκριμένο μπικ της περιφέρειας την οποία θέλουμε να πλησιάσουμε και να βρούμε το μηχανισμό μέσα σε πολύ λίγο χρόνο να κάνουμε αυτό το κονσόρτσιο. Τα ευρωπαϊκά προγράμματα είναι κατεξοχήν ανταγωνιστικά προγράμματα. Εμείς τουλάχιστον στο ΠΙΚ Αττικής δώσαμε έμφαση από την αρχή σε αυτόν τον τομέα και είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι από τα έσοδα τα οποία πραγματοποιεί το ΠΙΚ Αττικής και μπορεί και επιβιώνει πάνω από 18 χρόνια ήδη και δόξα τω Θεώ πάει καλά. Πιστεύω και εδώ ότι με τους φορείς που μας περιβάλλουν και κυρίως την περιφέρεια της Κρήτης, τη Μητρόπολη, τα πανεπιστήμια, το ΤΕΙ, το ΙΤΕ, αλλά και άλλες πρωτοβουλίες που θα έρθουν αργότερα και θα προσθεθούν στους αρχικούς μετόχους, θα μπορέσουμε να έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα και για τον ΠΙΚ της Κρήτης, προς όφελος των παραγωγών και του ανεβάσματος του εισοδήματος των παραγωγών. Για να μην μακρυλογήσω, ένα τέτοιο θέμα έχουμε ήδη βάλει στο τραπέζι και το συζητάμε, που αφορά τις συνενώσεις επιχειρήσεων. Απλώς να αναφερθώ λίγο και να πω ότι οι κλήροι τους οποίους έχουμε στην Ελλάδα και στην Κρήτη ειδικότερα δεν είναι η μεγάλη κλήρη της Ευρώπης, οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις οι οποίες είναι πάρα πολύ μεγάλες και μπορούν από μόνες τους να επιβιώσουν. Άρα το κλειδί της επιτυχίας κρύβεται στη συνένωση των προσπαθειών και αυτό γίνεται με μία πεπατημένη πια στην Ευρώπη, αν έχετε ακούσει τα κλάστερς τα λεγόμενα. Τα κλάστερς είναι συνενώσεις επιχειρήσεων με κοινό σκοπό, με κάποιο συγκεκριμένο κοινό σκοπό, χωρίς να χάνουν η κάθε επιχείρηση την αυτοτέλειά της. Δημιουργούν δηλαδή μια καινούργια επιχείρηση προκειμένου να υπηρετήσουν ένα τέτοιο κοινό σκοπό. Τέτοιος κοινό σκοπός θα μπορούσε από τώρα να λεχθεί ότι είναι η διεθνοποίηση των προϊόντων των αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Πώς δηλαδή θα μπορέσουμε με τον καλύτερο τρόπο να τοποθετήσουμε τα αγροτικά μας προϊόντα στις αγορές της Ευρώπης, στις αναπτυγμένες αγορές, ώστε να έχουμε τις καλύτερες δυνατές τιμές. Να σας πω μόνο κάτι που παρατήρησα χθες ερχόμενος στο αεροδρόμιο του Ελληνικού. Κάποια ελληνική επιχείρηση, η οποία προμηθεύεται κριτικό λάδι, το πουλάει 16,5 ευρώ, το 1,5 λίτρο, στο ράφι του Ελληνικού. Καταλαβαίνετε ότι, ας σας πω, αντίστοιχες τιμές στα ράφια εξειδικευμένων καταστημάτων ή σούπερ μάρκετ της Βόρειας Ευρώπης, θα πιστείτε ότι αξίζει τον κόπο μια τέτοια προσπάθεια. Να αυξήσουμε δηλαδή την πίτα για όλους τους ενδιαφερόμενους και κυρίως για αυτούς που κυρίως μάχονται με τις καιρικές συνθήκες, τους γιορούς μας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Καραγάλιο και πριν περάσουμε στις ερωτήσεις σας, θα μου δώσετε ένα λεπτό καιρό για να ευχαριστήσω κάποιους ανθρώπους σε συνέχεια της πρώτης μου ευχαριστήριας, αν θέλετε, του πρώτου ευχαριστήριου σχολείου για τη σημαντική βοήθεια που έχουν προσφέρει το Νομικό Σύμβουλο, τον κύριο Νίκο Παπαδάκη,
ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Λασιθίου, τον φοροτεχνικό μας λογιστή, την εταιρεία Ανδρουιδάκης από την ΕΣΥΤΙΑ, αλλά σεβασμότητα μου επιτρέψετε και πολλές ευχαριστίες να δώσω στον πατέρα Αμβρόσιο Σκαρβέτη, ο οποίος πραγματικά έχει δώσει ένα μέρος από την ψυχή του σε αυτή την προσπάθεια και σε αυτό το αποτέλεσμα που σήμερα θα προχωράμε. Θα ήθελα να περάσουμε σε ερωτήσεις των εκπροσώπων των μέσων μαζικής επικοινωνίας που βρίσκονται εδώ από όλη την Κρήτη και ανταποκριτών αυτών, αλλά και όποιες άλλες ερωτήσεις έχετε να θέσετε, τόσο στο Διοικητικό Συμβούλιο όσο και οι γενικότερες απορίες.